Αγροτικά μπλόκα στείνονται στα περίχωρα της Ανβέρσας, καθώς οι φλόγες της διαμαρτυρίας σκαίνε στο Βέλγιο. Δεκάδες τρακτέρ καταλαμβάνουν τους δρόμους που οδηγούν προς το δεύτερο σε μέγεθος λιμάνι της Ευρώπης. Οι πανευρωπαϊκές αγροτικές κινητοποιήσεις λαμβάνουν διαστάσεις. Στην Ιταλία, μια ατέλειωτη πομπή εκατοντάδων τρακτέρ κινείται στους δρόμους κοντά στο Μιλάνο. E questa cosa, queste nuove direttive ci stanno screditando, ci stanno imponendo di non lavorare. Η ευρωπαϊκή ηγεσία προσπαθεί να αφουγκραστεί τον παλμό των αγροτών και η πρόεδρος της Κομισιόν με τους πρωθυπουργούς Βελγίου και Ολλανδίας συναντώνται με εκπροσώπους τους. We listened to the main complaints and worries and concerns of the farmers and we discussed some of the short-term measures we have already taken, for example, concerning fallow land. Στη Γαλλία, οι αγρότες στα οδοφράγματα παρακολουθούν προσεκτικά την ομιλία Μακρόν στις Βρυξέλλες με τον Γάλλο πρόεδρο να εξαγγέλει νέα μέτρα στήριξης των αγροτών. Alors que veulent nos agriculteurs? Ils veulent vivre dignement de leur travail. Ils ont raison, c'est plus que légitime. Au vu de tout ce qui avait été annoncé, nous considérons qu'il faut qu'on change de mode d'action et donc nous appelons nos réseaux par les voies nationales à suspendre les blocages. Τα πρώτα μπλόκα αρχίζουν ήδη από τη νύχτα να διαλύονται, αλλά ορισμένοι ρίχνουν στην πυρά το λάβαρο των συνδικάτων που θεωρούν ότι τους πρόδωσαν. Σταδιακά πάντως αρχίζει να έρεται ο αποκλεισμός των οδών πρόσβασης γύρω από το Παρίσι, με τα τρακτέρ να αποχωρούν. Στη Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Βουλή ψηφίζει κατάργηση της επιδότησης στο αγροτικό πετρέλαιο, σε έναν προϋπολογισμό λιτότητας για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Στα αεροδρόμια της χώρας ήδη απεργεί το προσωπικό ασφαλείας, ζητώντας αυξήσεις. Την ίδια ώρα οι αποβάθρες του σταθμού τρένων αδειάζουν καθώς 90.000 εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς απεργούν. Η απεργία στα μέσα μεταφοράς είναι η τέταρτη πανγερμανική κινητοποίηση μέσα σε περίπου 15 ημέρες. Μετά τους αγρότες, τους μηχανοδηγούς και το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια, τη σκυτάλη πήραν σήμερα οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς. Διαμαρτύρονται για την ακρίβεια και τις περικοπές που μπορεί να πυροδοτήσουν νέο γύρο κινητοποιήσεων.